την οποία θα παρακολουθήσουμε αμέσως μετά το ρεπορτάζ. Από μια λεπτή κλωστή κρέμεται η επιδημιολογική εικόνα της Κύπρου, η οποία κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή να κοπεί εξαιτίας της ασταμάτητης έκρηξης κρουσμάτων και των πολύ σοβαρών φαινομένων απειθαρχίας από μεγάλη μερίδα πολιτών, κυρίως στην επαρχία Λεμεσού. Κυβέρνηση και επιστήμονες τρέμουν στην ιδέα ότι θα υπάρξει πισωγύρισμα. Η επαναλειτουργία του συνόλου σχεδόν της οικονομικής δραστηριότητας επιτείνει την ανησυχία τους. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για τον λόγο αυτό ζητά συστράτευση όλου του πολιτικού συστήματος στον αγώνα κατά της πανδημίας του κορονοϊού. Ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε το πρωί στο Εθνικό Συμβούλιο. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στα τελευταία γεγονότα που έλαβαν χώρα στη Λεμεσό και παρακάλεσε τους πολιτικούς αρχηγούς να συνδράμουν όλοι, ούτως ώστε να εμπεδωθεί στον λαό μας η ανάγκη για αυτοπιθαρχία. Οι ειδικοί μάλιστα εκφράζονται με βεβαιότητα πλέον ότι η κατάσταση θα γίνει ακόμα χειρότερη. Η αλήθεια δεν έχουμε κάτι που να μας λέει ότι θα πέσει ο αριθμός των περιστατικών. Δυστυχώς είναι μάλλον ανωδικές οι τάσεις τις οποίες θα δούμε. Τα κρατικά νοσηλευτήρια ξεπέρασαν πλέον τα όρια τους. Έφτασαν στο 80% της πληρότητας τους Παγκύπρια, με τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας να εκπέμπει σήμα κινδύνου. Πέραν από τους 208 που νοσηλεύονται με κορονοϊό, νοσηλεύονται άλλοι 800, δηλαδή πέραν των 1000 εις το σύνολο ασθενείς εις τα δημόσια νοσηλευτήρια, οι οποίοι είναι για άλλες αιτίες, για άλλες παθήσεις. Ο Υπουργός Υγείας φανερά απογοητευμένος και από τα όσα εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Κυριακής στην Λεμεσό. Σε δηλώσεις του στην κρατική τηλεόραση ήταν ξεκάθαρος ως προς το τι έπεται αν το Γενικό Σύστημα Υγείας φτάσει σε σημείο που δεν θα μπορεί να αντεπεξέλθει. Αυξήσαμε τις αντοχές του συστήματος υγείας, όμως υπάρχει ένα ταβάνι στο όριο που μπορούμε να εξυπηρετήσουμε ασθενείς. Με μαθηματική ακρίβεια θα φτάσουμε σε ένα σημείο που θα υπάρξει πίεση μεγάλη στα νοσοκομεία και θα πρέπει να πάμε σε κλιμάκωση των μέτρων. Ο πονοκέφαλος πάντως που ονομάζεται Λεμεσός δεν λέει να περάσει. Ειδικοί και κυβέρνηση αναζητούν την φόρμουλα αφού η επαρχία αντί να δείχνει σημάδια βελτίωσης όλο ένα και χειροτερεύει. Και αν συνεχίσει με αυτούς τους ρυθμούς, φαίνεται να ξαναμπαίνουν στο τραπέζι τα τοπικά μέτρα. Είναι μια λύση πάντως και αυτή, αλλά δεν ξέρω πόσο εύκολα εφαρμόζεται τεχνικά, γιατί είδαμε την άλλη φορά που εφαρμόστηκε. Έκλεισε και η Πάφος και δημιουργούνταν ουρές, διότι υπάρχει πάρα πολύ αλληλεπίδραση μεταξύ της Λεμεσού, επαρχίας Λεμεσού και των υπόλοιπων επαρχιών. Οι συσκέψεις και οι τηλεδιασκέψεις μεταξύ επιδημιολόγων και αρμόδιων φορέων είναι διαδοχικές, τόσο για διόρθωση των πρωτοκόλων, κυρίως στον χώρο της εστίασης, αλλά και της δυνατότητας, αν υπάρχει, για επιστροφή όλων των μαθητών των δημοτικών της Λεμεσού και των γυμνασίων Παγκύπρια. Ο επικεφαλής της ομάδας των ειδικών, Κωνσταντίνος Τσούτης, είχε το πρωί συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας Πρόδρομο Προδρόμου, κατά την οποία έγινε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, συζητήθηκε μεταξύ άλλων η πιθανότητα διενέργειας τεστ κορονοϊού με σάλιο στα δημοτικά σχολεία, δειγματοληπτικά ωστόσο, καθώς και η επιστροφή του γυμνασιακού κύκλου. Το μόνο σίγουρο είναι πως όλοι συμφωνούν πως τα παιδιά πρέπει με τον σωστό και ασφαλή τρόπο να επιστρέψουν στα θρανία. Γιατί φαίνεται ότι βρίσκονται σε παρέες μεταξύ τους, μέσα στα σπίτια τους, οπότε δεν είμαι σίγουρη αν είναι και καλύτερο να πάνε τα παιδιά στο σχολείο για να εκεί τουλάχιστον ελέγχονται, παρακολουθούνται. Αν και κανείς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει κατά πόσο τελικά προλαβαίνουν να πάρθουν αποφάσεις για επιστροφή του γυμνασιακού κύκλου πριν από το τέλος του μήνα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως γίνονται σκέψεις οι διακοπές του Πάσχα για τα παιδιά των γυμνασίων να είναι μία αντί δύο εβδομάδες και συγκεκριμένα να μείνουν στο σπίτι την Αγία Εβδομάδα. Θέματα ωστόσο που θα συζητηθούν εντός των επόμενων ημερών με όλους τους εμπλεκόμενους. Θα παρακολουθήσουμε τώρα ολόκληρη την δήλωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας.